Πάμε ξανά να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Χρήστο Χατζημίση να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από τη φωτιά στο νοσοκομείο. Χρήστο, καλημέρα και πάλι. Νομίζω ότι δεν μας ακούει ο Χρήστος Χατζημίσης. Λοιπόν, θα αποκατασταθούμε. Είναι σε εξέλιξη, έτσι, και να σας πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε μέχρι στιγμής ένα νεκρό και έναν τραυματία. Διασωληνωμένος και τέσσερις εγκαυματίες. Επίσης από αυτήν την επικαγιά. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Πλεύρης με την κυρία Γκάγκα μεταβαίνουν εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, δεν ξέρω αν μας ακούς αυτή τη φορά. Σε ακούμε. Σας ακούω. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε επίσημες δηλώσεις από τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ για την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο οποίος μας ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε στο δεύτερο όροφο της πνευμονολογικής κλινικής. Οι ζημιές έχουν περιοριστεί στο θάλαμο 206, εκεί από όπου ξεκίνησε η φωτιά. 23 άτομα ήταν στο δεύτερο όροφο και έχουν μεταφερθεί όλοι σε ασφαλή χώρο. 38 άτομα στους δύο ορόφους. Επιβεβαίωσε βεβαίως την είδηση που έχουμε δώσει ήδη από νωρίς ότι έχουμε έναν νεκρό, έναν απανθρακωμένο, ο οποίος βρέθηκε στο δεύτερο όροφο, στο δωμάτιο αυτό από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, και δύο εγκαυματίες. Ένας διασωληνωμένος και ένας ελαφρύτερα. Νοσηλευόμενος ο κύριος, νοσηλευόμενος ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Όλοι νοσηλευόμενοι, όπως έχουμε μάθει. Αυτό που μας ανέφερε ο συντονιστής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν ότι στο δωμάτιο 206, εκεί στο θάλαμο που έγινε το περιστατικό, το πυροθερμικό φορτίο, όπως μας είπε, ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Έπεσαν σοβάδες, δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο. Όπως μας είπε, ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Από την πρώτη στιγμή, από τις 9 το πρωί που ξέσπασε η φωτιά, έφτασαν εδώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και κατάφεραν να φέρουν εις πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη επιχείρηση, δηλαδή και την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε ένα νοσοκομείο, αλλά και τη μεταφορά των ασθενών Βέβαια. Σε ασφαλές μέρος. Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε, επιβεβαιώνεται ότι έχει ξεκινήσει από τσιγάρο η φωτιά. Αυτό δεν μπόρεσε να μας το επιβεβαιώσει ο συντονιστής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπε ότι γίνεται η προανάκριση. Μάλιστα. Δεν μπόρεσε επίσης να μας πει εάν σημειώθηκε έκρηξη λόγω του οξυγόνου που υπήρχε στο θάλαμο. Ούτε και αυτό μας είπε ότι μπορεί Πάντως, να μας το επιβεβαιώσει. Το μεγάλο πυροθερμικό φορτίο που ανέφερες και εσύ, κάτι τέτοιο μαρτυρά, θα το δούμε. Λοιπόν, λόγω και περιμένουμε. Σύμπαρξη του οξυγόνου. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.